σερβερς, είμαστε στο test server, η πίστα είναι Lakeville και έχουμε ένα TAF 110Y3 το οποίο είναι αμερικανικό Tier 10TD. Δεν θα πούμε ιδιαίτερα πολλά πράγματα για το άρμα, είναι ένα πολύ βαριά θωρακισμένο από την προστά πλευρά και λιγότερο από, από τα πλάγια και πίσω. 305 είναι η θωράκιση του μπροστά, έχει ένα τρομερό κανόνι Penetration 295 και Damage 250 με τα κλασικά τα αρμάτα, με τα κλασικά τα βλήματα τα AP, 375, 750 με τα Armor Piercing, τα οποία είναι Armor Piercing Composite Rigid, τα APCR δηλαδή, τα οποία είναι και Gold, και 90-110 με τα High Explosive. 90-110 είπα, 90-1100, δεν είμαι καλά. Τέλος πάντων, άργησα λίγο να ξεκινήσω, μην το βλέπετε εδώ πέρα ότι κάθεται και φοβηθείτε. Έχουν απλωθεί στον χάρτη οι δυνάμεις της δικής μας ομάδας. Τι έχει γίνει τώρα, έχουν πάει 6 άρματα εδώ στη Λαγκαδιά, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό εδώ πέρα, στο Φαράγγι, στο Λαγκάδι, σε αυτό το μέρος, το οποίο είναι γνωστό choke point. Η σημαία μας είναι ανατολικά στη μέση του χάρτη και 3 heavies, ένα TD που βλέπω σε αυτό το σημείο, ένα πρέπει να είναι και 2 medium αν δεν κάνω λάθος, ένα βλέπω, θεωρητικά πήγαιναν προς τη σημεία αλλά σταμάτησαν επειδή κάποιοι εχθροί φανήκανε στο μονοπάτι το οποίο είναι δίπλα από τη λίμνη και φανήκανε για να έχουν κάποιες θεωρητικά εύκολες βολές. Να το πάω και λίγο πιο γρήγορα. Δεν έχει γίνει καμιά φοβερή και τρομερή μάχη. Το μόνο που έχει γίνει, αν με ακούσετε να έχω φωνάζει καμιά φορά στους αντιπάλους, κοιτάξτε την τάδε πλευρά του χάρτη γιατί θα σας κάνουν flank. Flank τι είναι, το ότι σας περνάνε από το μέτωπο, πηγαίνουν από τα πλάγια σας και πολλές φορές καταφέρνουν να φτάσουν και πίσω σας. Θα δούμε μια τέτοια κίνηση η οποία θα γίνει λίγο παρακάτω. Καταρχήν έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, έχουμε πάει στο 5-2. Είμαι πάρα πολύ αργός, άργησα να ξεκινήσω, κάτι άλλο έκανα. Όταν γύρισα μέσα στο παιχνίδι είδα ότι οι αντίπαλοι μου είχαν σκορπιστεί και κάποιοι από τους αντιπάλους βρισκόταν εδώ, όπου εάν εγώ έκανα αυτή την κίνηση για να έρθω στο μήνυμα, βλέπετε το ποντίκι μου, αν έκανα αυτή την κίνηση για να έρθω αυτή τη διαδρομή, σίγουρα θα με έβλεπαν και επειδή δεν έχω την ταχύτητα να προχωρήσω πάρα πολύ, θα με είχαν εξοντώσει σίγουρα ή τουλάχιστον θα μου είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Οπότε καθόμουν στο σημείο που βλέπετε και προσπαθούσα να το παίξω sniper. Το συγκεκριμένο κανόνι δεν είναι ιδιαίτερα καλό για sniper, αλλά δεν το λες και κακό, έτσι. Βλέπετε πόσο μικρός είναι ο κύκλος και η απόσταση σε αυτό το σημείο θα είναι κοντά στα 400 μέτρα. Θα δούμε σε λίγο αν θα περάσει κάποιος. 8-3 κερδίζουμε, λέω το πήραμε το παιχνίδι, δεν θα κάνω damage καθόλου, άμα ρίξω κανένα δυο βολές καλά θα είναι και μετά οι δικοί μου θα τους καθαρίσουν. Περιμένουμε λοιπόν, να το πάμε και λίγο πιο γρήγορα. Θα βγει τώρα το πρώτο άρμα, αυτό το spoiler, έλα πιο γρήγορα. Αυτό το EV215 θα βγει σε κάποιο σημείο. Νόμιζα ότι κάπου εδώ ήταν, τέλος πάντων. Θα του ρίξουμε μία βολή. 863 πόντι με τη φωτιά πήγε στους 960, πολύ ωραία. Έφτιαξε τη στράξη, έφυγε, δεν το ξαναπρολαβαίνω. Ίσως να προλάβω αυτό το Y75. Έκανε λίγο πίσω, τώρα σίγουρα θα το προλάβω. Μου ξεφεύγει και λίγο το κανόνι. Τέλος πάντων, το φέρνω εκεί που πρέπει. 266 πόντι, το πρώτο kill. Κοιτάω επάνω, 11-8. 11-8, αλλά προσέξτε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας από τους δικούς μου σε όλη αυτή την περιοχή η οποία είναι νότια από τη σημαία και νοτιοανατολικά όπως το βλέπουμε στο χάρτη. Τι έπρεπε να κάνω, έπρεπε να πάρω όλη τη διαδρομή, να κάνω όλη τη διαδρομή και να πάω να κρατήσω την πλευρά την δική μας. Γιατί όποιος περνούσε και ερχόταν προς τα δω είχε εύκολες βολές για το άρτη. Αυτοί που φαίνονται στο μονοπάτι θα ήταν εύκολοι αντίπαλοι γιατί θα τους έκανε κάποιο σπότ από εδώ όταν θα ερχότανε και θα είχαν βολές αυτοί που είναι στη σημαία. Και επιπλέον είναι αυτό που σας λέω, κίνηση flank, δηλαδή
αντί να έχουν μέτωπο προς τα εμένα, θα περάσω από το πλάι τους και θα πάω σε τέτοιο σημείο ώστε να έχουν τα νότα τους προς εμένα. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Είναι και αρκετά αργό αυτό το άρμα. Βλέπετε ότι εδώ πάω με 19, 20, 10, για να κατεβάσω λίγο, 13, 12 εδώ στην ανηφορίτσα. Υπέθετα ότι μπορεί να υπάρχουν, να έχουν μείνει ένας ή δύο σε αυτούς εδώ τους δρόμους. Κάποια στιγμή όταν είδα στο χάρτη ότι εδώ υπάρχουν όλοι οι αντίπαλοι και οι τέσσερις που φαίνονται, είπα θα πάω από άλλον δρόμο πιο κοντινό, όσο πιο κοντινό γίνεται, και θα ανέβω επάνω στο σημείο εδώ που βλέπετε που είναι άσφαλτος, για να μπορεί το άρμα να στρίβει λίγο παραπάνω. Η πρώτη κοντινή επαφή είναι με το FB215B, απλά δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς σημείο κάθεται έτσι ώστε να του ρίξω. Προχωράω λίγο προς τα μπρος, έχω εμπιστοσύνη στη θωράκιση του άρματος, είναι πάρα πολύ καλή, είπαμε. Νάτος ο πρώτος στόχος, έχουμε οπτική επαφή, 763 πόντι η πρώτη βολή, 11-10 είμαστε αυτή τη στιγμή, και προσέξτε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο medium στα οποία είναι αρκετά μακριά, οι αντίπαλοι μας είναι πιο μαζεμένοι, αυτός δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, δεν έχει βολές, το άρτη φυσιολογικά δεν έχει βολές και οι αντίπαλοι κάνουν το λάθος να γυρίσουν προς τα μένα. Γυρνώντας προς τα μένα, το πρώτο θύμα είναι αυτό το ε100 από το TAF62α, γιατί του έδειξε τα νότα του και κατάφερε το TAF62 και τον εξιδετέρωση. Μία βολή από μένα, μία το TAF62 και τον εξιδετέρωση. Το ε100 δεν κατάλαβα τι πήγε να κάνει σε αυτό το σημείο. Στο σημείο που βγήκε έφαγε μία βολή από εμένα. Μία από το άρτη μας, έχει πλέον και το άρτη μας βολές, γιατί βγαίνουμε σε πιο ανοιχτό χώρο, πάει και αυτό. Και είμαστε ήδη στο 14-10, έγινε και το 15-10 από την βολή που είδατε από εμένα, όπου και πάλι το FB215 έκανε και αυτός το ίδιο λάθος, ήρθε προς τα εμένα και άφησε αφύλακτη την πίσω πλευρά του, όπου κατάφεραν και τον εξουδετέρωσαν οι συμπαίκτες μου. Γενικά λοιπόν τι έγινε, κάποια στιγμή εκεί που αρχίσαμε να χάνουμε το παιχνίδι και οι δικοί μου οι συμπαίκτες ήταν απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον, οπότε οι αντίπαλοι θα μπορούσαν από το σημείο που ήταν στο mini-map, δείχνω αυτή τη στιγμή, από το σημείο που ήταν στο mini-map θα μπορούσαν έναν ένα να τους εξουδετερώσουν γιατί ήταν μαζί, βλέποντας εμένα στην σημαία, εδώ είναι η εκκλησία, για όσους δεν κατάλαβαν που είμαι, είναι η εκκλησία και αυτός εδώ είναι ο κύκλος όπου κάνουμε cap. Έτσι, από εδώ μεριά δεν νομίζω να φαίνεται, τέλος πάντων δεν φαίνεται. Βλέποντας εμένα, γύρισαν όλοι μαζί πίσω. Βέβαια, αυτό είναι και θέμα teamwork. Έτσι, έπρεπε να γυρίσουν όλοι μαζί πίσω για να με αντιμετωπίσουν. Σου λέει ένας είναι, θα τον καθαρίσουμε και θα ξαναγυρίσουμε μετά προς όλους τους άλλους που είναι μπροστά μας. Γιατί ξέρανε ότι η κύρια δύναμή μας ήταν αυτά τα δύο πλέον τα medium και αυτός εδώ πέρα, τον οποίο δεν ξέρω αν τον είχαν κάνει spot, δεν ξέρω καν αν γνωρίζανε την ύπαρξή του στο συγκεκριμένο σημείο. Τέλος πάντων, είπαν ότι θα γυρίσουν σε μένα, θα μου ρίξουν μερικές βολές. Ευτυχώς η θωράκιση μου άντεξε αρκετά και καταφέρανε οι δικοί μου και κάνανε, και μάλιστα πήρανε βολές όλοι. Είδατε ότι ένα kill έγινε από το Fox 155, το οποίο έχει μόνο 61 hit points. Ένα kill έγινε από το TAF92. Ένα έγινε από το TAF62 και το άλλο το kill το έχασα, να σας πω την αλήθεια. Το άλλο το έκανα εγώ. Τι λέω. Όλοι πήραμε βολές. Το γενικό συμπέρασμα σαν άβαρχος του αυτοκρατορικού στόλου που είναι, εντάξει, σαν ένα άτομο που τα έχω διδαχτεί αυτά στο στρατό, έστω και αν ήμουν στρατιώτης στο βαθμό, δεν είχα κάποιο βαθμό, ας πούμε, αντιπολοχαγός και τα λοιπά, είναι ότι όπου μπορείς πρέπει να κάνεις κίνηση να πλευροκοπείς τον αντίπαλο και αν μπορείς να περάσεις από πίσω του, έτσι ώστε ο πανικός και μόνο που θα του δημιουργήσεις δίνει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Το είδατε στην πράξη στη συγκεκριμένη μάχη. Πολλά είπαμε για τη μάχη, ας περάσουμε στα στατιστικά μας. Περνάμε στα στατιστικά μας λοιπόν. Τι έχουμε κάνει? Mastery Badge 3rd Class, Bruiser, Fire for Effect. Περνάμε στο Team Score. Πολύ καλό παιχνίδι έχουν κάνει κάποιοι συμπαίκτες μας, καλύτερο από εμάς, όπως αυτό το TAF62α. 4.308 πόντι damage και 4 kills. 1.098 το experience. Φυσικά δεν ήμασταν
από άποψη experience πολύ ψηλά, άσχετα αν κάναμε πολύ damage, το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Στην αντίπαλη ομάδα 4.859 πόντους το Fox με 2 kills και το EV215 4.814 με 1 kill μόνο. Detail report, 9 βολές ρίξαμε, 6 στις 6 direct hits και penetrations, οι οποίες κάνανε και damage, 3.825 πόντι damage, 1.226 από απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων, άρα μπορεί να παίξει και σαν sniper το άρμα. 6 hits δεχτήκαμε, τα 4 κάνανε penetration, πάρα πολλά για το άρμα μας, τα 2 δεν κάνανε penetration και λέω πάρα πολλά γιατί 305 damage μπροστά, αλλά παίζει ρόλο το ότι έχουμε και αντιπάλους οι οποίοι στο test server ρίχνουν gold, έτσι. 1310 damage blocked by armor, σε 5 άτομα κάναμε damage, τα 2 καθαφέραμε και τα καταστρέψαμε και βοηθήσαμε την ομάδα να κάνει 1202 πόντους damage. 34-2-53 είναι τα credits που βάλαμε που πληρωθήκαμε, αλλά επειδή είχαμε αρκετά έξοδα και βλέπετε πόσα είναι, 16-400 και 29-050, στην ουσία χάσαμε και το ποσό που χάσαμε είναι 11.228 credits. 889 είναι το experience, ήταν πρώτη νίκη της ημέρας, επί 2 γίνεται 1.778. Γενικά αυτό που ήθελα να πω για τη συγκεκριμένη μάχη, έτσι σαν ένα συμπέρασμα, είναι όποτε μπορείτε να κοιτάτε το χάρτη, να καταλαβαίνετε τι γίνεται στο χάρτη, να προσπαθείτε να καταλάβετε και να κάνετε κινήσεις οι οποίες θα βοηθούν όχι μόνο εσάς αλλά και την ομάδα σας. Είδατε, κάναμε flank, δημιουργήθηκε πανικός, ήρθανε προς τα εμάς, την πατήσανε από τους συμπαίκτες μας. Αυτά φίλοι YouTubers, να προσέχετε και να είστε καλά.